πάρει κάποιος το επόμενο τέλος, θα πρέπει να παραδώσει τη φυσιογραφία του προηγούμενου. Εάν δεν μπορεί να το κάνει αυτό και θέλει υποχρεωτικά, δηλαδή θέλει αναγκαστικά να πάρει ένα τζελ γιατί του αναγκαιεί κάτι τέτοιο, είναι υποχρεωμένος να εκτίσει ποινή 15 λεπτών στο σταθμό και μετά θα μπορεί να πάρει το τζελ και να φύγει. Όπως καταλαβαίνετε, είναι καθαρά περιβαλλοντικοί οι λόγοι που μας οδηγούν σε αυτή την απόφαση. Κάτι τέτοιο όμως συνεπάγεται και μια αναγκαστική παραμονή σε κάποιο σημείο της διαδρομής. Κάτι που με τη σειρά του συνεπάγεται ότι θα πρέπει να μπορείτε να αντιμετωπίσετε την όποια υποθεσία προκαλέσει αυτή. Υπάρχουν 17 σταθμοί στους οποίους θα μας βρείτε, συν τον τερματισμό που θα υπάρχει επίσης σταθμός των διευθυντών. Φυσικά όλοι σας γνωρίζετε καλύτερα από μένα τον οργανισμό σας, γνωρίζετε καλύτερα από μένα τις αντοχές σας, παρόλα αυτά κάποιες κρίσιμες συμβουλές ίσως φανούσε κάποιους πολύ σημαντικά. Σκόπευα να σας πω πριν τον αγώνα να φροντίσετε να μην πίνετε καφέ τέσσερα ψηφικά. Είναι απόλυτο με καφεδάκια, αν δεν έχετε τα βρύνει μέσα, κακό κάνατε, αλλά δεν κάνατε. Τέλος πάντων, σημαντικό είναι όταν θα πάτε, όταν θα ξεκινήσετε τον αγώνα, τη γραμμή της εκκίνησης, να είστε σωστά ενυδατωμένοι. Το σωστά ενυδατωμένοι δεν σημαίνει παραπάνω από όσο ο οργανισμός χρειάζεται, γιατί και αυτό είναι κακό, είναι ίσως χειρότερο. Αν θέλετε να ελέγξετε εύκολα και γρήγορα το ποσοστό ενυδάτωσής σας, είναι τα ούρα. Αν τα ούρα σας είναι ανοιχτό χρώμα κίτρινα σαν μια λεμονάδα, είστε καλά. Αν είναι σκουρόχρωμα σαν μήλο, χυμός μήλου, δεν είστε καλά. Αν είναι πεντακάθαρα, επίσης δεν είστε καλά, έχετε παραπάνω νερό μέσα σας από όσο χρειάζεται ο οργανισμός σας. Η ανάγκη σας για επίδροση μπορεί να μην καλύπτεται λόγω της υγρασίας, οπότε ο οργανισμός σας μπορεί να πέσει σε επίπεδα αφυδάτωσης. Τι θα νιώσετε? Αυξημένη θερμοκρασία σώματος, δυσφορία, ζαλάδα, ναυτία τάση για εμετό και σε προχωρημένα στάδια από προσανατολισμό και κατάρρευση. Η αφυδάτωση είναι μια αρκετά επικίνδυνη κατάσταση εφόσον την αφήσουμε να προχωρήσει, οπότε το σημαντικό είναι να αναπληρώνετε τα υγρά του οργανισμού σας όποτε αυτό σας τα ζητάει. Η γονατριεμία λοιπόν έχει έντονη κούραση. Το πρώτο που θα μπορέσετε να δείτε είναι αν σταματήσετε, τα πόδια σας συνεχίσουν να κουνιούνται σαν να τρέχανε, ένα φανταστικό τρέξιμο, δεν σταματάει ο οργανισμός. Αν το δείτε αυτό, είστε σε επίπεδο γονατριεμίας, θα αναζητήσετε άμεσα βοήθεια. Αυτό που επίσης θα μπορούσατε να συναντήσετε είναι φρισμένα χέρια και φρισμένα άκρα, ακριβώς επειδή κατακαρατούνται τα υγρά του σώματός σας, έχετε παραπάνω από όσα πρέπει, φουσκώνετε και κοιλιά ενδεχομένως. Μπορεί να γίνετε ευερέθιστοι, ευέξαπτοι, να αποπροσανατολιστείτε. Όλα αυτά τα συμπτώματα μας προδιαθέτουν για υπονατριεμία. Σταματήστε να πίνετε τα υγρά που πίνετε. Καλό είναι να έχετε μαζί σας ένα φακελάκι, δύο αλμόρα, είναι ηλεκτρολίτες τους οποίους διαλύουμε στο νερό και αναπληρώνει άμεσα ο οργανισμός μας τους ηλεκτρολίτες που χρειάζεται, ή ισοτονικά ποτά, τα οποία επίσης αναπληρώνουν πολύ γρήγορα τους ηλεκτρολίτες του οργανισμού μας. Υποθερμία, όπως πολύ σωστά είπε, ιδίως αν έχουμε βροχή και είστε σε υψόμετρο ή είναι βράδυ, υποθερμία, ό,τι καταλάβετε πολύ εύκολα, θα έχετε αρκετά έντονα ρίγη, επίσης από προσανατολισμός. Ο προσανατολισμός γενικά δεν είναι καλό σημάδι. Καλό είναι, αν νιώσετε ότι αποπροσανατολίζετε, να μην συνεχίσετε τον αγώνα. Ιδίως την υποθερμία, επιτακτικό θα πω εγώ, δικό σας θέμα είναι να κατεβείτε χαμηλά. Να πέσετε σε υψόμετρο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Φυσικά κάποιο ρούχο πρέπει να το έχετε μαζί σας. Φυσικά πρέπει να προστατευτείτε από τις κακές ειδικές συνθήκες εφόσον υπάρχουν. Δική σας επιλογή είναι, η σοφότερη επιλογή είναι να χάσουμε γρήγορα υψόμετρο. Κλάσεις, κράμπες, δεν θα ασχοληθώ, θα έχετε πάθει άπειρες φορές, ξέρετε τι να κάνετε, τι να μην κάνετε. Δεν θα έπρεπε να ζορίζετε το πόδι σας, δικό σας θέμα. Αν τώρα δείτε κάποιον συναθλητή σας, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω, αυτό που οφείλετε να κάνετε είναι να μείνετε μαζί του και να ενημερώσετε τον επόμενο αθλητή που έρχεται να φωνάξει βοήθεια και να μην τον αφήσετε μόνο του. Γιατί τώρα ήταν εσείς στη θέση αυτού.
Αν δείτε κάποιον ο οποίος δεν ανταποκρίνεται, έχει πέσει από υψόμετρο, μην το μετακινήσετε. Μην το μετακινήσετε. Για καμία περίπτωση. Φωνάξτε άμεσα βοήθεια για να περάσουμε εμείς να τον πάρουμε. Μην τον μετακινήσετε αν κάποιον το βρείτε πεσμένο από υψόμετρο. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη ζωή του. Αν δεν αναπνέει η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη ζωή του, αναζητήστε βοήθεια. Αυτά τα λίγα από μένα όσο αφορά τη δική σας συμπεριφορά όσο στον εαυτό σας και όσο στους συναντητές σας. Από εκεί και πέρα, σε 17 το αυτούς θα είμαστε δίπλα σας. Ελπίζουμε να μας χρειαστείτε. Καλή επιτυχία. Να ρωτήσω κάτι από αυτού που λέτε το τελευταίο, αν έχει κάνει άκρηση. Εκεί που δεν πιάνει σήμα, τα κινητά πιάνουν σήμα, τα διεθνή νούμερα. Περιμένετε τον επόμενο αθλητή να καλέσει βοήθεια. Τα νούμερα του οποίου σας βοήθειας πιάνουν... Υποτίθεται ναι. Πόσο είναι, 112. 112. 112 ενεργοποιεί όλους τους φορείς. Αλλιώς, ο επόμενος αθλητής που έρχεται, τον καλείται να ενημερώσει για βοήθεια. Άλλες απορίες αν δεν έχετε, θα δείτε την αιτία. Να συμπληρώσω ότι υπάρχει και το τηλέφωνο εδώ της γραμματείας. Αν θέλετε να το σημειώσετε, αν θέλετε να το γράψουμε, γιατί το παραλείψαμε αυτό σε ένα μεγάλο χαρτί, να το βλέπετε μετά ή να γράφω κάτι λίγο πριν την εκκίνηση, θα φωτίσω ένα πρόγραμμα. Επίσης, να μην ξεχνάτε ότι ένα χιλιόμετρο μετά μπαίνουμε στο μονοπάτι, δηλαδή στο χιλιόμετρο 7 που είναι διαδρομή. Δεν μου έδωσες χρόνο για την δύο χρόνια. Everything okay now? Yeah. Έχουμε τη τσάντα του εδώ. Μέσα εκεί. Sorry. Μέσα εδώ είναι η γραμματεία. Οκ. Είναι και όλες οι τσάντες. Λέτε από αυτήν το 13 νούμερο. Ναι. Μακάρι. Και στην αρχή καλό να το κάνει. Καλό. Θα πάω. Ως 59 και 57 άκυρο 439 Βερνίσου. Έλα. Ωραία, φτάσαμε. Έλα.
Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Τι είναι αυτό που λέει να είναι κρύο, λέω παγωμένο.